Άστραψε και ευρώντιξε για τις συνθήκες υγιεινής στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στον Κατσικά ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας. Ο κύριος Μπέγκας ανέβασε τους τόνους, λέγοντας ότι ο Δήμος από την αρχή ήταν αντίθετος με τη δημιουργία του χώρου στον Κατσικά, ενώ ξεκαθάρισε ότι προσπάθησαν να βοηθήσουν, τονίζοντας ότι την ευθύνη και τη διαχείριση του κέντρου την έχει η κυβέρνηση. Προτεραιότητα για τον κύριο Μπέγκα η δημόσια υγεία, λέγοντας ότι ακόμη υπάρχει χρόνος για να γίνει πρόληψη, αλλά ο χρόνος μετρά αντίστροφα, ειδικά όσο αυξάνονται οι θερμοκρασίες και οδεύουμε ολοταχώς για το καλοκαίρι. Εξαπέλυσε κριτική για τις πρόσφατες δηλώσεις του κυρίου Παπαευσταθίου, λέγοντας ότι οι δηλώσεις αυτές δεν ικανοποίησαν το Δήμο και ότι δεν είναι το μόνο μείζον θέμα η αποχέτευση, αλλά συνολικά οι συνθήκες στον Κατσικά. Όταν πληροφορήθηκε από τους δημοσιογράφους στην έλευση νέων λεωφορείων, ο κύριος Μπέγκας είπε ότι δεν είναι ενήμεροι και ότι έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους ότι δεν θα δεχτούν ούτε ένα πρόσφυγα εάν δεν βελτιωθεί η κατάσταση και δεν διασφαλιστεί η δημόσια υγεία. Από την πρώτη στιγμή επισημάναμε ότι το μείζον ζήτημα, το πρώτο ζήτημα με τον οποίο πρέπει να ασχοληθούμε, είναι το ζήτημα της υγιεινής του χώρου του καταβλισμού και της δημόσιας υγείας των κατοίκων του Δήμου Ιωνητών και κυρίως των κατοίκων οι οποίοι ζουν κοντά στον καταβλισμό του Κατσικά. Και επαναλαμβάνω για μία ακόμα φορά, όπως συνεχώς το επαναλαμβάνω, ότι ακόμα είναι η ώρα που μπορούμε να κάνουμε πρόληψη. Μπαίνουμε σε μία περίοδο καλοκαιριού και όπως σας εξηγήθηκε στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΟΚΠΑΠΑ, αλλά όχι μόνο με την ιδιότητα του πρόεδρου του ΟΚΠΑΠΑ, αλλά και με την ιδιότητα του γιατρού, οι χρόνοι που έρχονται, της άνοιξης και του καλοκαιριού, αυξάνουν τις πιθανότητες να δημιουργηθούν διάφορα προβλήματα στο χώρο. Ξέρουμε ότι από την πρώτη στιγμή και σε ένα άλλο επίπεδο ο μηχανισμός του Δήμου μέσω της ΔΕΙΑΗ ενήργησε άμεσα, μελέτησε και πρότεινε και στο συντονιστικό όργανο της Υπήρου αλλά και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με αλληλογραφία τι ενέργειες πρέπει να γίνουν για να μπορέσουμε να προεκτείνουμε το αποχετευτικό σύστημα του Δήμου Ιωνητών μέχρι τον καταβλισμό της Κατσικάς, ώστε να δημιουργήσουμε τη βάση για να μπορέσουμε να έχουμε σωστές συνθήκες υγιεινής στο χώρο. Χήμαρος ο πρόεδρος του ΟΚΠΑΠΑ Φίλιππος Τσουμάνης, που δεν άφησε πτυχή του ζητήματος που άπτεται με τις συνθήκες στο κέντρο του Κατσικά, που να μην αναλύσει. Ο κύριος Τσουμάνης αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί, αλλά και στην έλλειψη συντονισμού και την αιμονή να γίνει στο χώρο του παλιού αεροδρομίου ο καταβλισμός. Αναγνωρίζουν ότι είναι λάθος ο χώρος, είπε χαρακτηριστικά, ενώ εξαπέλυσε κριτική λέγοντας πως δεν μπορούν μωρά παιδιά και ηλικιωμένοι να κοιμούνται στις πέτρες και να αφοδεύουν στα χωράφια επειδή κάποιοι δεν έχουν λάβει υπόψη τις συνήθειες των προσφύγων. Καταπέλτησε αναφορικά και με τα θέματα υγείας, λέγοντας ότι οι συνθήκες είναι κακές, ενώ απάντησε στα όσα ισχυρίστηκε ο κ. Παπαευσταθίου, που τα βρήκε όλα καλώς καμωμένα, λέγοντας ότι πρόκειται για μια βραδιφλεγής βόμβα υγειονομική. Είναι εντελώς λάθος στις συνθήκες του καταβλισμού. Δεν μπορούν μικρά παιδιά, μωρά παιδιά, αλλά και οι ηλικιωμένοι το ίδιο είναι, να κοιμούνται σε κροκάλα, σε πέτρες δηλαδή. Γιατί έτσι τους τιμώρησαμε, να κοιμούνται σε πέτρες. Αυτό αντενδείκνεται. Και να πω εδώ πέρα ότι για το στήσιμο του καταβλισμού υπάρχει συγκεκριμένη οδηγία από τον ΟΑΣΠ, τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, που υποδεικνύει πώς στείλονται οι καταβλισμοί. Καταβλισμοί πολιτών και όχι στρατιωτών. Εδώ δεν έχει τηρηθεί τίποτα. Και να πω και στη συνέχεια ότι όλα αυτά που έχουν γίνει είναι υποδομές χωρίς αντίκρισμα. Το νερό δεν φτάνει, διότι κάθε άνθρωπος που ζει σε καταβλισμό έχει μυρίσει ανάγκη σε νερό 20 λίτρα νερό. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα να πάρουν αυτές τις υπάρχουσες βρύσες 34.000 λίτρα νερό την ημέρα, τόσο χρειάζονται. Οι τουαλέτες που βάλαν στην περιοχή είναι αντίθετες με τις δικές τους συνήθειες, που είναι ένας παράγοντας που πρέπει να πάρουν υπόψη τις συνήθειες των ανθρώπων αυτών. Το αποτέλεσμα είναι 1.200 άτομα εδώ και 20 μέρες να φοδεύουν πέρυψη του καταβλισμού. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτό μπορεί να το διαπιστώσει όποιος επισκεφτεί τον καταβλισμό, όπως και ο κύριος διοικητής του ΕΚΙΠΗ, που ούτε λίγο ούτε πολύ, ενώ μας είπε ότι υπάρχει άριστη υγειονομική κάλυψη στον καταβλισμό, είπε ότι υπάρχει πρόβλημα αποχετευτικό. Μα όταν υπάρχει πρόβλημα με το αποχετευτικό, που είναι ο κύριος κίνδυνος, ποιες είναι οι άριστες συνθήκες? Από τους βασικούς παράγοντες υγείας, λοιπόν, ούτε η σωστή ένδραση υπάρχει, ούτε η αποχέτευση υπάρχει.